Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα το βράδυ στο ένα channel, ένα live news. Μαζί θα είμαστε ως και τις 9, προκειμένου μαζί να δούμε την επικαιρότητα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τι ακριβώς βεβαίως συμβαίνει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Είναι πολλά αυτά τα οποία διαδραματίζονται και συμβαίνουν τόσο στην χώρα μας όσο και στην γειτονιά μας. Αυτά που διαδραματίζονται βεβαίως στα Βαλκάνια και στην γειτονική Τουρκία. Για πρώτη φορά, όταν η Τουρκία παραδέχεται στο ΝΑΤΟ και τον ΟΗΕ ότι το Καστελόριζο ανήκει στην Ελλάδα, είναι αυτές οι προκλήσεις των Τούρκων, τις οποίες παρακολουθούμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχουμε βεβαίως σε λίγες εβδομάδες από τώρα τις περιφερειακές, δημοτικές και τις εκλογές της Ευρωβουλής, τις εκλογές δηλαδή των ευρωεκλογών. Στην απόψινή μας εκπομπή έχουμε προσκεκλημένο τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία, τον κύριο Κώστα Κατσιμίκα. Καλησπέρα σας, κύριε Κατσιμίκα. Καλησπέρα, κύριε Παλαιστίνη. Ευχαριστώ θερμότατα που είστε σήμερα το βράδυ εδώ μαζί μας. Χαρά μου. Και δική μας χαρά, γιατί θα συνομιλήσουμε έναν άνθρωπο της αυτοδιοίκησης, έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά και τα τι ακριβώς σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού. Άλλωστε, σήμερα βρεθήκατε από νωρίς το πρωί και σε περιοδία στον Δήμο Παγκαίου και είστε από τους ανθρώπους που γνωρίζετε το τι ακριβώς σημαίνει σήμερα τοπική αυτοδιοίκηση, τι σημαίνει περιφερειακή διοίκηση. Το έχετε βιώσει από μέσα, όχι απ' έξω, ως περιφερειακός σύμβουλος και ξέρετε καλύτερα από τον καθένα μας. Ναι, πράγματι, το να είσαι σε θέσεις διοίκησης είναι πολύ πιο δύσκολο και πολύ πιο επίπονο από το να είσαι στην αντιπολίτευση και να κάνεις κριτική και να λες πόσο κακοί είναι οι άλλοι. Εγώ έχω 16 χρόνια αυτοδιοικητικής εμπειρίας και τα 16 χρόνια ήμουνα σε θέση διοίκησης. Και στο δεύτερο βαθμό, από το 2006 ήμουνα στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και από το 2010 στην πρώτη περιφερειακή αυτοδιοίκηση την τετραετία 11-12 με περιφερειάρχη τον Άρη τον Γιαννακίδη. Όπως ξέρετε, ήμουν εκτελεστικός γραμματέας και εκείνο το διάστημα είχαμε συνομιλήσει και πάρα πολλές φορές. Επομένως, είστε από τους καλύτερους γνώστες της δουλειάς που είχα κάνει τότε με τη θέση εκείνη που κατήχα. Εγώ οφείλω να το παραδεχτώ. Το έχω κάνει δημόσια και τότε και θα το κάνω και τώρα. Υπήρχε μια άψογη συνεργασία σε πάρα πολλούς τομείς, σε πολύ κρίσιμους τομείς της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ήταν η πρώτη θητεία αιρετού περιφερειάρχη, όπου υπήρχαν και δυσκολίες και εφαρμογή νόμου και κύκλοι και πολλά προβλήματα, κύριε Κατσίνη. Και είχαμε και να διαχειριστούμε και κρίσεις τότε, πολλές κρίσεις, όπως ήταν οι πλημμύρες στον Εύρο, πυρκαγιές στη Θάσο. Θυμόσαστε σε αυτές τις ιστορίες. Εγώ ήμουνα στην πρώτη γραμμή. Συντόνιζε την πολιτική προστασία, είχα τις επαφές με την Βουλγαρία. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Είχα να κάνω με τα διασυνοριακά νερά, σε μεικτές επιτροπές ελληνοβουλγαρικές, ελληνοτουρκικές. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια πολύ καλή εμπειρία, ίσως η μεγαλύτερη εμπειρία της ζωής μου, η τετραετία 11-14 στην αυτοδιοίκηση. Και δική μας, προσωπικά δική μου, γιατί έμαθα πολλά πράγματα μέσα από την περιφέρεια, τι εστί πολιτική προστασία, τι σημαίνει διασυνοριακή συνεργασία και πάρα πολλά άλλα θέματα. Τώρα θα έρθω λίγο στο τι οδήγησε τον Κώστα Κατσιμίκα να πει εγώ διεκδικώ την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κοιτάξτε. Μια περιφέρεια που πολύ επισήμως, κύριε Κατσιμίκα, είναι από τις φτωχότερες Ευρώπης. Αυτό φαίνεται. Αλλά μια περιφέρεια που διαβάζοντας κανείς πια τον τύπο στη χώρα και όχι μόνο, θα το πω έτσι απλά για να γίνει και πολύ κατανοητό, είναι η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μαγαζί γωνία. Ποια? Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει δεσπόζουσα πολιτική, γεωπολιτική θέση και σε σχέση με τη χώρα μας, αλλά και σε σχέση με την Ευρώπη, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την Ευρώπη γενικότερα. Είναι μια περιφέρεια η οποία έχει κύριο χαρακτηριστικό τη διασυνοριακότητα. Και μάλιστα έχει σύνορα, τα μεγαλύτερα σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, έχουμε την εδαφική συνέχεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το δικό μας έδαφος. Η Βουλγαρία είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα περισσότερα σύνορα τα έχουμε εμείς. Επίσης, έχουμε σύνορα με την Τουρκία, μια χώρα με την οποία οι σχέσεις έχουν ομαλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Και η Τουρκία είναι μια μεγάλη παγκόσμια αγορά πια, αλλά είναι και αυτή ένας τόπος διέλευσης
πλούτου που προέρχεται από τις παρευξήνιες χώρες και από τις χώρες της Ασίας, όπως είναι οι γειτονικές χώρες, η Περσία, το Ιράκ κτλ., που υπάρχουν τεράστιες εμπορικές συναλλαγές, οι οποίες δεν είναι και τόσο πολύ γνωστές. Αλλά σε σχέση και με τις παρευξήνιες χώρες και τις χώρες της Κασπίας, οι οποίες είναι αυτές αλληλένδετες μεταξύ τους, εκεί υπάρχει ένας τεράστιος πλούτος που διακινείται με ενεργειακούς πόρους και χρήμα. Δηλαδή, οι χώρες αυτές πουλούν ενέργεια, αλλά με τα χρήματα τα οποία εισπράττουν αγοράζουν ευρωπαϊκά προϊόντα. Όλη η διακίνηση λοιπόν αυτού του πλούτου γίνεται μέσα από εμάς ή δίπλα από εμάς. Και εμείς δικαιούμαστε και μπορούμε να πάρουμε ένα τεράστιο κομμάτι αυτούς της γεωστρατηγικής αξίας, αυτού του κομματιού της διέλευσης του πλούτου, μπορεί να γίνει και από εμάς και να μείνει κάτι και σε εμάς. Και όχι μόνο κάτι πολύ σημαντικό. Επομένως, είναι καθήκον μας αυτή τη γεωπολιτική και γεωστρατηγική θέση που έχουμε να την εκμεταλλευτούμε προς όφελος των πολιτών αυτού του τόπου. Κύριε Κατσεμίγα, θέλω έτσι, ξεκινώντας αυτή την κουβέντα και λόγω της εμπειρίας της αυτοδιοικητικής και περιοδεύεται στο σύνολο της περιφέρειας. Θα μου πείτε, περίμενα να είμαι υποψήφιος για να κάνω την περιοδία μου. Τι γνωρίζετε καλύτερα και το τελευταίο χωριό της περιφέρειας. Σίγουρα, ως υποψήφιος περιφερειάρχης, συνομιλώντας με πολίτες, συνομιλώντας με κόσμο της περιφέρειας, με κατοίκους ετούτης εδώ της περιφέρειας, τους λέτε και ποιοι θα είναι οι στόχοι σας. Ποιοι είναι οι στόχοι για την ανάπτυξη στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κάτι που οι ψηφοφόροι αυτής της περιφέρειας περιμένουν να ακούσουν. Ποιο είναι το όραμα και ποιοι είναι οι στόχοι ενός υποψηφίου περιφερειάρχη. Η περιφέρειά μας είναι μια περιφέρεια η οποία χαρακτηρίζεται και πολλές ιδιομορφίες και διαφορές. Ωστόσο, υπάρχουν και πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Ένα κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι είναι μια περιφέρεια όπου η οικονομία της ακόμα στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα, στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, δηλαδή στην φυτική παραγωγή και στο ζωικό κεφάλαιο. Και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της παραγωγής είναι εξαιρετικά. Έχουμε έφορες γεές και έχουμε και μια τεράστια τεχνογνωσία. Και έχουμε και μια ποικιλία, δηλαδή στην περιοχή μας. Συγγνώμη, πρέπει να απενεργοποιήσω τον ήχο του κινητού μου. Είναι μια παράνοια. Είμαστε σε ζωντανή εκπομπή. Το κάνω αμέσως. Για συμβαίνει αυτό, δεν είναι θέμα. Όχι, είναι παράληψή μου. Όχι, δεν είναι παράληψη, το παθαίνουμε όλοι αυτό. Πιστέψτε με, δεν είναι ότι είναι κάτι τραγικό. Όλοι είμαστε στη δουλειά μας με ένα κινητό πια. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Σχεδόν έχει γίνει προέκταση του χεριού μας. Χώρια ότι παίρνεις και πληροφορίες βέβαια από το κινητό. Λοιπόν, έχουμε έναν εξαιρετικό πρωτογενή τομέα. Έχουμε ποικιλία προϊόντων. Ξεκινάμε από μεγάλες παραγωγές, εκτατικές δηλαδή καλλιέργειες όπως είναι το βαμβάκι, το καλαμπόκι κτλ. Προχωρούμε σε πιο εξειδικευμένα πράγματα όπως είναι ο καπνός, ο μπασμάς. Πάμε σε οπωροκυπευτικά, πάμε σε ρύζια, πάμε σε ακτινίδια, πάμε σε ρόδια, πάμε σε αμπελουργία που ειδικά στην Ανατολική Μακεδονία έχουμε μια εξαιρετική παραγωγή σταφυλιών και ίνου. Πάμε στα σπαράγγια στον Εύρο, ειδικές καλλιέργειες, μανιτάρια κτλ. Βλέπουμε λοιπόν ότι η περιοχή μας είναι μια περιοχή που παράγει τα πάντα. Ωστόσο, οι αγρότες διαμαρτύρονται και δικαίως ότι το αγροτικό τους εισόδημα ελαττώνεται. Αυτό οφείλεται στο γεγονός κυρίως ότι έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής και εμείς βέβαια ως περιφέρεια δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Δεν δίνουμε επιδοτήσεις, δεν δίνουμε αποζημιώσεις. Η περιφέρεια όμως μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του αγροτικού κόστους εξασφαλίζοντας άρδευση. Το νερό είναι ένας βασικός παράγοντας για την παραγωγή. Σήμερα το κόστος άρδευσης έχει πάει πάρα πολύ ψηλά, διότι στο μεγαλύτερο μέρος του γίνεται με άντληση. Επομένως, στόχος μας είναι η αξιοποίηση των επιφανειακών υδάτων και η παροχή υπηρεσιών άρδευσης στους αγρότες με χαμηλό κόστος. Αυτό θα γίνει με την αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων φραγμάτων και ταμιευτήρων που έχουν κατασκευαστεί και δεν υπάρχουν κατάντι δίκτυα άρδευσης, με την κατασκευή νέων αρδευτικών συστημάτων, όπως είναι το φράγμα τεμένους στη Δράμα, το οποίο μπορεί να αρδρεύσει ή να αρδεύσει ή να ρυθμίσει τα θέματα νερού και στους κάμπους της Χρυσούπολης και της Ξάνθης. Ενδεχομένως να ενεργοποιήσουμε τη μελέτη της κατασκευής του φράγματος στην Κομωτινή, στον Κομψάτο. Αυτά είναι βέβαια πολύ μεγάλα έργα, στα οποία πάντοτε πρέπει να τα εντάσσουμε στα τομεακά προγράμματα του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης και θα το κάνουμε αυτό το πράγμα.
Επίσης, θα βοηθήσουμε την, καταρχήν σε πειραματικό στάδιο την, να εφαρμόσουμε συστήματα έξυπνης γεωργίας, αυτά τα οποία στην Αμερική πλέον είναι καθημερινότητα και στην Ευρώπη τώρα αρχίζει. Η έξυπνη γεωργία είναι η επόμενη πρόκληση που θα αντιμετωπίσουμε. Όπως επίσης, εμείς θα προσπαθήσουμε, εφόσον μας ανατεθεί βέβαια η διοίκηση περιφέρειας από το εκλογικό σώμα, θα εφαρμόσουμε συστήματα πραγματικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης των αγροτών. Πιστεύουμε ότι το μεγαλύτερο όπλο που μπορεί να έχει ο άνθρωπος είναι η γνώση. Και πρέπει ο αγροτικός τομέας, εφόσον εξυγχρονίζεται, πρέπει οι χειριστές, οι αγρότες να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις, να εξυγχρονιστούν περισσότερο, να εξοικειωθούν με τα συστήματα αυτοματισμού και ψηφιοποίησης. Και σε αυτό το πράγμα θα καταβάλουμε τεράστιες προσπάθειες, ώστε έχουμε ένα αγροτικό δυναμικό ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Αυτό όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα. Και υπήρχαν και υπάρχουν δυνατότητες, κάτι το οποίο δεν έχουμε κάνει. Ίσως δεν το έχουμε σκεφτεί, ίσως γιατί δεν θέλουμε να το κάνουμε. Ας πούμε, για παράδειγμα, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κύριε Κατσιμίδη, υπάρχουν και αυτό που συμβαίνει στην χώρα μας σήμερα με τους εμπόρους, αν θέλετε, οι οποίοι πάνε και διαπραγματεύονται σε διαφορετικές τιμές ο καθένας με τους παραγωγούς. Να κάνουμε το εξής. Δεν έχουμε φροντίσει να έχουμε ένα δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές να εμπλέκονται μόνο με ένα δημοπρατήριο. Έτσι θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε τα αγροτικά προϊόντα και τις καλύτερες τιμές, ίσως. Λέω εγώ. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι τα δημοπρατήρια παίζουν σημαντικό ρόλο και τα είδαμε να εφαρμόζονται αυτά τα πράγματα και σε άλλους τομείς της οικονομίας. Αλλά πιστεύω ότι εκείνο το οποίο πρέπει να δώσουμε την προσοχή μας είναι ότι εφόσον μιλάμε συνέχεια για μια εξέλιξη της γεωργικής παραγωγής και μια μετεξέλιξη της γεωργικής παραγωγής, δηλαδή την αναζήτηση, αν θέλετε, εναλλακτικών καλλιεργειών, εκεί πρέπει να στοχεύουμε σε δύο πράγματα. Στην εξασφάλιση σταθερής ποιότητος και μεγάλων ποσοτήτων. Μόνο τότε μπορεί να γίνουμε ανταγωνιστικοί. Έτσι πολύ καλά και τα πολιτήρια και τα δημοπρατήρια, αλλά προπάντων πρέπει να οργανώσουμε τους αγρότες σε νέες ερευνητηριστικές δομές. Μπορεί να μην είναι οι ενώσεις γεωργικών συνεταιρισμών με τις τραυματικές εμπειρίες του παρελθόντος, αλλά είναι ομάδες παραγωγών, ας πούμε, οι οποίοι να συναλλάσσονται με μεγάλους καταναλωτές, μεγάλα πολυκαταστήματα, αλυσίδες πολυκαταστημάτων, οι οποίοι όμως για να γίνουν, να σου αγοράσουν προϊόντα, πρέπει να τους εξασφαλίσεις μεγάλες ποσότητες, και αυτό είναι το τεράστια σημασία, και σταθερή ποιότητα. Σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, εμείς θα καταβάλουμε προσπάθειες, ούτως ώστε οι αγρότες να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές τις καινούργιες προκλήσεις. Νομίζω ότι σε πειραματικό στάδιο κάποιος ο οποίος έχει 10-15 στρέμματα καπνό, ας πούμε, και πάει να βάλει στη συνέχεια καρύδια από μόνος του με τα 10 στρέμματα, δεν θα έχει καμία τύχη. Αν όμως μαζευτούν 50, 100, 200 χίλιοι, τα αποτελέσματα θα είναι εντυπωσιακά και στη χώρα μας έχουμε τέτοια παραδείγματα και θα το πω όπως είναι η παραγωγή των ακτινιδίων στον νομό Πιερίες. Μια εξαιρετική συνεταιριστική ομάδα, η οποία αυτή τη στιγμή τροφοδοτεί αλυσίδες μεγάλων πολυκαταστημάτων σε όλη την Ευρώπη και εκεί καλλιεργούνται 250.000 στρέμματα ακτινίδια στην Πιερία. Τέτοιες μορφές μπορούμε να ακολουθήσουμε και εδώ. Βάλτε μια τελεία να πάμε στο πρώτο διάλειμμα της εκπομπής. Θα δούμε το τι συμβαίνει με τον τουρισμό, τι συμβαίνει με τις υποδομές και την ενέργεια στην περιφέρεια, που είναι σημαντικοί παράγοντες και πυλώνες ανάπτυξης της περιοχής μας. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Σε πολύ ελάχιστα λεπτά από τώρα θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί σας. Μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, ένα live news συνέχεια. Μαζί μέχρι και τις 9 θα είμαστε. Μαζί μας παραμένει ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Κώστας Κατσιμίγας. Ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία. Και πριν τις διαφημίσεις, ρώταγα, κυρία Κατσιμίγα, τι γίνεται με το θέμα των υποδομών στην περιφέρεια. Έχουμε λήψεις. Έχουμε ανάγκες. Θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα πράγματα. Φαίνεται πως δεν γίνονται ή δεν έγιναν. Και αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα σήμερα στην περιφέρεια. Αν εννοείται τις μεταφορικές υποδομές, στη χώρα μας έχουμε αποκτήσει τα τελευταία χρόνια την Εγνατία Οδό, τον σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, ο οποίος βέβαια θέλει τη συντήρησή του, όπως έχουν ήδη αντιληφθεί οι πολίτες. Από εκεί και πέρα, εκείνο το οποίο πρέπει να μελετήσουμε και να αγωνιστούμε είναι η κατασκευή της
σιδηροδρομικής, της σύγχρονης σιδηροδρομικής σύνδεσης, από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Η γραμμή που υπάρχει σήμερα είναι αυτή που κατασκευάστηκε από το 1890 μέχρι το 1897 επί Οθωμανικής Διοίκησης. Η γραμμή αυτή σχεδιάστηκε με τα τρένα της εποχής που πήγαιναν 40-50 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σήμερα οι σύγχρονες αμαξοστοιχίες κινούνται με 200 έως 300 χιλιόμετρα την ώρα. Άρα μιλάμε για μια καινούργια σιδηροδρομική χάραξη. Στο πλαίσιο αυτό, εγώ έχω εκφράσει την αντίθεσή μου με τον σχεδιασμό όπως έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο, όχι τη σημερινή διοίκηση, αλλά διαχρονικά τα τελευταία 10 χρόνια, οι οποίοι μιλάνε για μια χάραξη η οποία θα κινείται στο παράλληλο μέτωπο από τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή θα περνάει από τις Λίμνες, την Αμφίπολη, θα καταλήγει προφανώς στον Αμυγδαλεώνα, γιατί δεν πιστεύω κανείς να φαντάζεται ότι το τρένο σιδηροδρομικό σταθμό της Καβάλας θα βρίσκεται στη Ραψάνη ή στον Άγιο Σύλλα. Στον Αμυγδαλεώνα θα είναι ο σταθμός. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η γραμμή θα πηγαίνει στον Φίλιππο το Δεύτερο, στην Καρβάλη δηλαδή, το Ξώτες, και από εκεί και πέρα θα ακολουθεί περίπου τη γραμμή που είναι σήμερα. Ωστόσο, η δική μου η άποψη είναι τελείως διαφορετική όσον αφορά την διαδρομή από τη Θεσσαλονίκη έως τον Αμυγδαλεώνα. Πιστεύω λοιπόν ότι η γραμμή αυτή πρέπει να περνάει από Σέρες και Δράμα. Η χάραξη αυτή είναι συν 20 χιλιόμετρα, ή 6 λεπτά της ώρας περισσότερο, και θα αποκτήσει η σιδηροδρομική γραμμή αυτή μια τεράστια δυναμική, διότι θα ενώσει όλες τις πόλεις της Βορειοανατολικής Ελλάδος μεταξύ τους σε αποστάσεις λεπτών, ολίγων λεπτών. Να φανταστούμε ότι η Καβάλα από τις Σέρες θα είναι περίπου 40 λεπτά της ώρας. Η Δράμα, η οποία εξάγει τεράστιες ποσότητες μαρμάρων, θα μπορεί τις εξαγωγές αυτές να τις κάνει μέσω του λιμανιού της Καβάλας, όπως επίσης και άλλες δραστηριότητες. Αυτές οι πόλεις θα μπορούν να εξυπηρετηθούν καλύτερα από τα πανεπιστήμια ή τις άλλες υπηρεσίες που υπάρχουν σε διαφορετικές πόλεις. Και γενικά θα αποκτηθεί μια τεράστια δυναμική. Αυτός ο άξονας θα αποκτήσει μια τεράστια δυναμική. Οφείλουμε λοιπόν να παλέψουμε και να κατανοήσουμε καταρχήν τη χρησιμότητα αυτής της νέας χάραξης και τη χρησιμότητα να διέρθει από όλες τις πόλεις της Βορειοανατολικής Ελλάδος. Αυτό είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να μην το δούμε στις μέρες μας να υλοποιείται, ωστόσο πρέπει να δρομολογηθεί σε σωστή βάση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει σοβαρές μελέτες και δεν έχουν δαπανηθεί πολλά λεφτά, έχουν γίνει μόνο κάποιες οικονομοτεχνικές. Διότι ο ΣΕ δεν πρόκειται να δαπανήσει πολλά χρήματα αν δεν ολοκληρώσει τον ΠΑΘΕΠ, δηλαδή τον περίφημο σιδηροδρομικό άξονα Πάτρας Αθήνας Θεσσαλονίκης Προμαχώνα Ιδωμένης. Εμείς θα ακολουθήσουμε, αλλά οφείλουμε από τώρα να προγραμματίσουμε σωστά. Όσον αφορά τις λιμενικές υποδομές, εγώ πάντα υποστήριζα ότι τα λιμάνια Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, τα εμπορικά λιμάνια, θα πρέπει να συνεργαστούν, να αντιμετωπίζουν από κοινού το μεταφορικό έργο και να δέχονται από κοινού τα φορτία, ανάλογα με το είδος του πλοίου, και στη συνέχεια τα δύο λιμάνια να συνδεθούν με συνδυασμένες μεταφορές με τα δίκτυα της Ανατολικής Βαλκανικής. Εδώ και καιρό έλεγα, και τις απόψεις μου τις συμμερίζεται και ο καθηγητής ο Κώστας Ολαλένης, ότι δεν έχει κανένα νόημα να γίνει σιδηροδρομική γραμμή από την Καρβάλη στους Τοξότες, εάν ταυτόχρονα δεν γίνει η σύνδεση από την Κομωτινή στην Ποτκόβα, που αυτή η απόσταση είναι περίπου 40 χιλιόμετρων, όσο περίπου είναι και το Τοξότες Καρβάλη, προκειμένου το λιμάνι της Καβάλας να βρεθεί σε απόσταση αναπνοής από τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, από το Πιβάρνα και το Μπουργκάζι και το Ρούσε, που είναι παραδουνάβιο λιμάνι και δέχεται ένα τεράστιο όγκο εμπορευμάτων και εμπορευματοκιβωτίων, τα οποία προορίζονται για την κεντρική Ευρώπη. Δηλαδή μπαίνουμε σε ένα άλλο μοντέλο μεταφορών. Το θέμα τώρα της υποπαραχώρησης των λιμανιών, αυτό είναι μια ιστορία την οποία την περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία. Να δούμε τελικά ο ιδιώτης ο οποίος θα τα αναλάβει με υποπαραχώρηση, τι προθέσεις θα έχει. Σαφέστατα, από τη στιγμή που θα μπει ένας ιδιώτης, θα προσβλέπει στο κέρδος. Εκείνο το οποίο εμάς μας ενδιαφέρει με την εξέλιξη αυτή είναι να υπάρχει μεταφορικό έργο. Αν υπάρχει μεταφορικό έργο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα έχουμε και εμείς ωφέλη. Και ως περιοχή, πρέπει αυτά τα λιμάνια να τα ενισχύσουμε με συνδυασμένες μεταφορές, κυρίως με την κατασκευή σιδηροδρόμου, γιατί έχουμε και δύο πολύ καλά αεροδρόμια, όπως είναι γνωστό, οπότε τα φορτία κάργο δεν θα έχουν πρόβλημα να διακινηθούν. Αλλά οφείλουμε ως κοινωνία να επιδιώξουμε την κατασκευή ενός σιδηροδρομικού δικτύου επαρκούς, προκειμένου σε αυτές τις συνδυασμένες μεταφορές να έχουμε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Ένα ρόλο ο οποίος δεν θα μπορέσει να ανταγωνιστεί σίγουρα τη διακίνηση εμπορευμάτων μέσω των στενών του Δαρδανελίου και του Βοσπόρου,
αλλά να μπορεί να πάρει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από αυτή τη διακίνηση του πλούτου, όπως έλεγα πριν από λίγο, μεταξύ της Ευρώπης και της, των πλούσιων χωρών του Ευξήνου Πόντου και της Κασπίας Θάλασσας. Τώρα, κύριε Κατσιμικά, ακούμε για τις υποπαραχωρήσεις των λιμανιών, των δύο λιμανιών, Αλεξανδρούπολης και Καβάλας. Αυτό που είναι σε άμεση προτεραιότητα είναι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Την ίδια μέρα θα γίνει η δημοπρασία. Αυτό ακριβώς. Αλλά έχουμε και δεσμεύσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για ένα σταθμό εμπορευματοκιβωτίων στην Αλεξανδρούπολη. Σε μια έκταση 500 στρεμμάτων με έναν προϋπολογισμό 150 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό βοηθά μαζί με τις υποπαραχωρήσεις, μαζί με τα δύο πολύ καλά αεροδρόμια τα οποία διαθέτει η περιφέρεια, θα αλλάξει αυτό το μοντέλο των μεταφορών και των συνδυασμένων μεταφορών. Κοιτάξτε, τα δύο λιμάνια είναι λιμάνια καλά, αλλά περιορίζονται αυτή τη στιγμή στους λιμενοβραχίονες. Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις λιμένους. Δηλαδή, ούτε η Αλεξανδρούπολη ούτε η Καβάλα έχει λιμενικές υποδομές. Είτε Τελωνία, συστήματα φορτοεκφόρτωσης. Η Καβάλα προηγείται στα συστήματα φορτοεκφόρτωσης. Η Αλεξανδρούπολη όχι. Η Αλεξανδρούπολη έχει μεγαλύτερο χώρο λιμένα, η Καβάλα λιγότερο. Η Καβάλα έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα ότι μπορεί να δεχθεί καράβια με μεγαλύτερο βάθος, μεγαλύτερο βύθισμα. Μπορεί δηλαδή σε λίγο καιρό που θα ολοκληρωθούν κάποιες εργασίες, όπως μου έλεγε και ο πρόεδρος του ΟΛΚ, ότι θα μπορεί να δέχεται καράβια Suez Max, δηλαδή αυτά τα οποία έχουν βύθισμα έως και 14,5 μέτρα. Πράγμα που αδυνατεί να τα δεχθεί η Αλεξανδρούπολη. Άρα, όπως σας έλεγα, τα δύο λιμάνια από κοινού, ανάλογα με το είδος του πλοίου και το είδος του φορτίου, μπορούν να συνεργαστούν και να δέχονται ανάλογα το τι δυνατότητες έχει το κάθε λιμάνι και τι χαρακτηριστικά έχει το κάθε πλοίο. Επομένως, μιλάμε σαφέστατα για συνεργασία και συνδυασμό. Δηλαδή, ένα πλοίο το οποίο έχει βύθισμα 14,5 μέτρα, όσο εμπορευματικό σταθμό και να έχει η Αλεξανδρούπολη, δεν μπορεί να δέσει στην Αλεξανδρούπολη. Θα δένει εδώ και θα φορτώνεται σε πλοία, σε τρένα, τα οποία με πολύ γρήγορο τρόπο θα διακινούνται ή προς Αλεξανδρούπολη ή κατευθείαν προς την Ανατολική Βαλκανική. Μείνετε μαζί μας. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα ζητήσουμε για τις υποδομές στον τουρισμό, γιατί η χώρα αυτή, μην το κρύβουμε, κύριε Κατσιμίκα, έχει πρωτογενή τομέα και τουρισμό. Θα δούμε βέβαια ότι τριτογενής δεν είναι μόνο τουρισμός, όχι, είναι βέβαια και άλλα πράγματα. Είναι και υπηρεσίες γενικότερα, και στις υπηρεσίες γενικότερα έχουμε πολύ σπουδαία πράγματα να προσφέρουμε εδώ στην περιοχή. Λοιπόν, θα τα πούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Διαφημίσεις, επιστροφή σε πολύ λίγο. Μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, ένα live συνέχεια. Μαζί μας παραμένει ο κύριος Κώστας Κατσιμίχας, είναι υποψήφιος περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία. Και θέλω να πάμε λίγο και στον τριτογενή, αλλά και στο το τι είδος βιομηχανία θα μπορούσαμε να έχουμε στην περιφέρειά μας. Και έχουμε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Κατσιμίχα. Έχουμε το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, που μπορούσε να είναι η ναυαρχίδα της εκπαίδευσης και να τραβήξει και περισσότερα πράγματα. Βέβαια, έχουμε και το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας, το οποίο το διεθνές. Όσον αφορά τον δευτερογενείας, κάνουμε μια σύντομη αναφορά. Να πούμε ότι εφόσον έκλεισε ο κύκλος των βιομηχανιών έντασης εργασίας, τώρα το μόνο στο οποίο μπορούμε να προσβλέπουμε και το βλέπουμε ότι μπορεί να περπατήσει, και έχουμε πάρα πολλές μονάδες τέτοιες, είναι οι μονάδες, σύγχρονες μονάδες τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, καθώς και επίσης και μονάδες υψηλής τεχνολογίας. Ακόμα και πολύ μεγάλες τέτοιες μονάδες υψηλής τεχνολογίας. Βέβαια, έχουμε στην Καβάλα και την βιομηχανία λιπασμάτων, η οποία είναι ένα παλιό εργοστάσιο, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, μοναδικό στην Ευρώπη κτλ. Αλλά βλέπουμε ότι οι καινούργιες επενδύσεις, οι οποίες επιβιώνουν, δυστυχώς είναι επιχειρήσεις και βιομηχανίες οι οποίες δεν έχουν μεγάλο αριθμό εργαζομένων, γιατί στηρίζονται σε συστήματα ρομποτικής και αυτοματισμού. Ωστόσο, είναι αυτά τα οποία υπάρχουν και επιβιώνουν. Επομένως, βιομηχανίες μεταποίησης και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, εξαιρετικά παραδείγματα και στην Καβάλα και στην Ξάνθη και στην Δράμα, και πολλά εργοστάσια υψηλής τεχνολογίας, τα οποία έχουμε δει με επιτυχία να λειτουργούν εδώ και αρκετά χρόνια και στην Αλεξανδρούπολη και στην Κομωτινή. Νομίζω ότι αυτά μπορούν να είναι ένας πυλώνας και ένας μπούσουλας που μπορεί να ακολουθηθεί ένας τέτοιος, να δοθούν τέτοιες κατευθύνσεις στο δευτερογενή τομέα.
Επίσης, μία πρέπει να κάνουμε και στις επιχειρήσεις, στους επιχειρηματίες, στους επαγγελματίες. Εκεί, εκτός από τις ελαφρύνσεις της φορολογίας, όπου η περιφέρεια δεν μπορεί να κάνει τίποτε, εκεί όμως μπορεί να συμβάλλει στον εξυγχρονισμό αυτών των επιχειρήσεων μέσω των προγραμμάτων ΕΠΑΝΕΚ, τα οποία πρέπει ενδεχομένως να τα επαναπροσδιορίσουμε, ώστε να υπάρχει ουσιαστική στήριξη. Και να περάσουμε στον τριτογενή, να περάσουμε στον τουρισμό, όπως πολύ σωστά είπατε, που είναι η ναυαρχίδα της ανάπτυξης και θα είναι. Όπως επίσης και στους άλλους τομείς του πρωτογενούς, όπως είναι οι υπηρεσίες υγείας, όπως είναι η εκπαίδευση. Έχουμε το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και το ΤΕΗ, το οποίο μετεξελίσσεται, το ΤΕΗ Ανατολικής Μακεδονίας που μετεξελίσσεται σε πανεπιστήμιο. Αυτά τα πανεπιστήμια εμείς θέλουμε να είναι και αυτά να έχουν μια δεσπόζουσα θέση στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την ελληνική και την παγκόσμια, να είναι πανεπιστήμια τα οποία να είναι ελκτικά και να θέλουν ο κόσμος να έρχεται να σπουδάσει, οι φοιτητές θα θέλουν να έρθουν να σπουδάσουν εκεί γιατί είναι καλά πανεπιστήμια, όχι γιατί πέρασαν εκεί. Θα είναι πανεπιστήμια τα οποία ο φοιτητής θα θέλει να πάει να φοιτήσει, δεν θα του προκύψει και θα επιδιώκει αμέσως να κάνει μεταγραφή σε μια άλλη. Στο πλαίσιο αυτό, εμείς υποστηρίζουμε ότι πρέπει να στηριχθεί το ακαδημαϊκό έργο. Δηλαδή να βοηθηθούν οι πανεπιστημιακοί διδάσκαλοι με κίνητρα πρώτον να μένουν μόνιμα στην περιοχή και δεύτερον να χρηματοδοτηθεί το επιστημονικό τους έργο, όπως επίσης και ο συνεδριακός τουρισμός. Έτσι το πανεπιστήμιο θα πάρει το ρόλο που του ανήκει και επίσης τα πανεπιστήμια μας πρέπει να έχουν ρόλο στα κοντινά Βαλκάνια με συνεργασίες με κοντινά πανεπιστήμια και μάλιστα με πανεπιστήμια στα οποία διδάσκεται η ελληνική γλώσσα, για το οποίο εμείς έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία και θα στηρίξουμε τις σχολές οι οποίες συνεργάζονται με πανεπιστήμια που έχουν τμήματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, όπως σας είπα, και υπάρχουν τέτοια αρκετά. Όσον αφορά τον τουρισμό, ο στόχος είναι ο τουρισμός 12 μήνες. Και όχι μόνο το Σιεντσάν, ήλιος και θάλασσα, καλό και αυτό, αλλά ακόμα και στη Θάσο, που είναι η ναυαρχίδα αυτής της ιδέας, μπορούμε να έχουμε τουρισμό 12 μήνες. Τουρισμό πάσης φύσεως, έχουμε 4 εθνικά πάρκα στην περιοχή μας, έχουμε θρησκευτικό τουρισμό, έχουμε αρχαιολογικούς χώρους, έχουμε χιονοδρομικό κέντρο, έχουμε σημεία που μπορεί να γίνουν αναρριχήσεις, ανεμοπτερισμός, παρατηρήσεις πεταλούδων, αρχαιολογικές διαδρομές. Εγώ αναρωτιέμαι ότι αν σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου υπήρχε περιοχή σαν το Παγκαίο, πόσο θα είχε αξιοποιηθεί αυτό το πράγμα, αυτό το μαγικό βουνό και εκείνη η θαυμάσια πιερία κοιλάδα, ας πούμε. Επίσης, πόσοι άλλοι προορισμοί στο Δέλτα του Νέστου, στη λιμνοθάλασσα του Αγιάσματος, στη Θάσο, στο χώρο της Λεκάνης. Μην σκεφτόμαστε μόνο ότι είναι η αμόλοφη ο τουρισμός για την Καβάλα και οι παραλίες της Θάσου. Είναι πολλά άλλα πράγματα. Ήδη εδώ υπάρχουν τουρίστες οι οποίοι έρχονται για να δουν το βήμα του Αποστόλου Παύλου. Σε άλλες περιοχές, όπως είναι το σπήλαιο της Μαρόνιας, ας πούμε, στην Ροδόπη. Εκεί μπορεί να μην είναι ένα σπουδαίο σπήλαιο, αλλά εκεί υπάρχει ο μύθος του Πολύφημου, το οποίο είναι μοναδικό πράγμα. Μπορούμε λοιπόν να εκμεταλλευτούμε, να δούμε την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, και εφόσον δεν έχουμε προορισμούς μοναδικούς τύπου, ας πούμε, Ακρόπολης, μπορούμε να δημιουργήσουμε πακέτα επισκεψιμότητας όπου ο ένας θα έχει ένα ενδιαφέρον να δει περισσότερο από ένα πράγμα, να δει 2, 3, 4 μαζεμένα, ούτως ώστε να δώσουμε ένα καινούριο και φρέσκο τουριστικό προϊόν, και γιατί όχι και τους 12 μήνες του χρόνου. Είπαμε, έχουμε τα πάντα, έχουμε και χειμερινό τουρισμό και φθινοπορεινό τουρισμό και πουλιά και το ένα και το άλλο, συν τη θάλασσα βέβαια. Και επίσης μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το πάθος που έχουν οι Βαλκάνοι για τη Μεσόγειο. Τώρα που ανοίξανε οι δρόμοι, πρέπει χωρίς αγκυλώσεις να διευκολύνουμε τις αφήξεις Βαλκάνιων τουριστών, όσο και αν θεωρούμε ότι ακόμα είναι πτωχοί. Υπάρχουν και άνθρωποι σε πολύ μεγάλο ποσοστό που δεν είναι πτωχοί και μπορούν να καταναλώσουν στην περιοχή μας, όπως και από την πλευρά της Ανατολής, που ήδη βλέπουμε στην Αλεξανδρούπολη εύποροι Τούρκοι ουσιαστικά έχουν την άξιστα ύψη, όπως γνωρίζετε κι εσείς, την αγορά της Αλεξανδρούπολης με αφήξεις και καταναλώσεις προϊόντων, διαμονή σε μεγάλα ξενοδοχεία, κατανάλωση ψαριών και αλκοόλ, άφθονου,
Και παράλληλα, βέβαια, οι αφίξεις αυτών των Τούρκων συνοδεύονται και από τις κηρύσεις οι οποίες ουσιαστικά έχουν. Το θέμα του τουρισμού. Καταναλώνουν. Ναι, είναι τεράστιο είναι θέμα. Ένα κεφάλαιο. Απλά ανέφερα παραδείγματα τα οποία βιώνουμε. Και θέλω να μου κάνετε μια χάρη, γιατί εγώ το λέω και δημόσια. Την επόμενη εβδομάδα, κύριε Κατσιμίγα, θα σας έχω σε αυτή την εδώ την εκπομπή πάλι. Και να αναλύσουμε συγκεκριμένα θέματα του τουρισμού και τις προοπτικές που έχει ετούτος εδώ ο τόπος, ετούτε εδώ η περιφέρεια, που με σχεδιασμό θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Γιατί ο τηλεοπτικός χρόνος, ξέρετε ότι πάντα πίεζε και τώρα πιέζει και πρέπει να σας ευχαριστήσω. Οι δυνατότητες είναι τεράστιες. Εγώ ανέφερα απλά παραδείγματα τα οποία μας προκύψανε χωρίς σχεδιασμό και ήδη έχουν αποτελέσματα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα, κύριε Κατσιμίγα. Θα είμαστε εδώ και την επόμενη εβδομάδα σε αυτή την εδώ την εκπομπή να αναλύσουμε ακόμα περισσότερα ζητήματα, προκειμένου να γνωρίσουν και οι ψηφοφόροι της περιφέρειας και οι πολίτες της περιφέρειας το όραμα, τους στόχους και τον υποψήφιο περιφερειάρχη, τον κύριο Κώστα Κατσιμίγα. Κυρίες και κύριοι, εμείς ευχαριστούμε θερμότατα εσάς για την προσοχή σας. Μείνετε μαζί μας σε πολύ ελάχιστα λεπτά από τώρα. Ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τον Κώστα Λουκούμπη. Από όλους εμάς να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.